Λοιπόν, ερχόμαστε πάντα στο κόκκινο με καλεσμένο αυτό το βράδυ τον διοικητή των νοσοκομείων Μαμάτσου και Μποδοσάκιου, Γιώργο Χιωτίδη. Μιλήσαμε για τις συνενώσεις των δύο νοσοκομείων. Το προχωρήσαμε λίγο, κύριε διοικητά, το θέμα. Είπατε ότι ταπεινή σας άποψη είναι ότι θα μπορούσε να γίνει και μια ενιαία διοίκηση για όλα τα νοσοκομεία με προϋποθέσεις και μετά από συζήτηση, για να είμαι σαφής. Και αυτό που θα αποφασίσουν οι πολλοί, γιατί οι πολλοί μπορεί να αποφασίσουν λάθος, αλλά έχουν δικαίωμα να το κάνουν. Ναι, αλλά εκεί μετράει η συλλογικότητα. Έχουν δικαίωμα να το κάνουν. Για να λειτουργήσει ένα σύστημα, κύριε διοικητά, και πόσο μάλλον αυτό της υγείας, απαιτείται συνεργασία. Συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Να ξεκινήσω λίγο να δούμε αν υπάρχουν κάποια προβλήματα στην επικοινωνία σας, αρχικά με τους ανθρώπους που συνεργάζεστε. Γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό στα δύο νοσοκομεία. Κοιτάξτε, δεν θα μπορούσαν να μην υπάρχουν. Είναι ίδιον των πολύπλοκων συστημάτων οι ανθρώπινες σχέσεις να έχουν πλευρές οι οποίες να είναι κάπως. Ωστόσο, η υποχρέωσή μας είναι να αφήσουμε κατά μέρος τα προσωπικά, να δούμε στα πλαίσια της κοινής προσπάθειας τι καλύτερο μπορεί να βγάλει ο καθένας και σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις του καθένα, τα καθήκοντα του καθένα και το αίσθημα ευθύνης του καθένα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος το προσωπικό στοιχείο συμπαθώ δεν συμπαθώ στα νοσοκομεία σχεδόν είναι ανύπαρκτο, δεν με ενδιαφέρει δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει. Από εκεί και πέρα η προσπάθεια της διοίκησης είναι να αντιληφθεί ο κόσμος στα διάφορα επίπεδα διοίκησης που λειτουργεί ότι από τη μεριά της διοίκησης υπάρχει μια καλή προαίρεση. Δεν θέλει ούτε να εναντιωθεί, ούτε να καταδικάσει, ούτε να τιμωρήσει, ούτε να προαγάγει κάποιους άλλους που δεν το αξίζουν. Είστε ανοιχτός. Θέλουμε δηλαδή διαφάνεια, δημοκρατία, αξιοκρατία και ο καθένας αναλάβει στα επίπεδα που του αναλογούν τις ευθύνες του και η διοίκηση να είναι ανοιχτή προκειμένου να καθοδηγήσει, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, όλο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο δεν είναι λίγο, είναι 700 άτομα στα δύο νοσοκομεία, προς ένα κοινό στόχο και να συμπεφωνημένο, χωρίς να υπάρχει το αίσθημα της ανασφάλειας, της αδικίας και της, του κατατριγμού ή οτιδήποτε άλλο. Είστε ανοιχτός σε συζητήσεις, προτάσεις, σκέψεις. Πάρα πολύ. Δηλαδή, αν θα έρθει κάποιος εργαζόμενος στο γραφείο σας και χτυπήσει την πόρτα, μπορεί να σας δει και να μιλήσετε και βεβαίως, να σας πει το πρόβλημά του. Βεβαίως, γιατί νομίζω ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις μια διοίκηση, θα έλεγα, διαφανή. Αυτή η διοίκηση θα πρέπει να είναι ανοιχτή. Με την έννοια ότι να έχει την αίσθηση ο κόσμος ότι τίποτα δεν γίνεται ανεκπληκτό. Γιατί τα εγκρυπτό δημιουργούν και καχυποψία. Βέβαια. Από εκεί πέρα, διοίκηση ανοιχτή δεν σημαίνει ότι συναποφασίζουμε για όλα. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα διοικητικής ευθύνης και ο καθένας θα πρέπει να τα αναλάβει. Αλλά επίσης είμαστε ανοιχτοί και στο να αποδεχτούμε και το λάθος. Διότι πραγματικά σήμερα ξεκίνησε 8 η ώρα το πρωί, τέλειωσε η ώρα 4-4.30. Δεν ξέρω πόσα λάθη έχω διαπράξει. Μου έχουν γίνει και πολλά. Κάπως θα πρέπει να τα πει. Σας τα λένε. Για να προστατεύσει. Αρκετές φορές ναι. Άνθρωποι του οικογενειακού σας περιβάλλον. Όχι, όχι. Ή άνθρωποι των νοσοκομείων που συνεργάζεστε. Άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι τούτος εδώ, άμα του πούμε ότι έκανε λάθος, δεν το παίρνει και εγωιστικά. Ας το πούμε. Και το παραδέχεται να το πούμε να διορθωθεί το πράγμα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να μιλάμε μεταξύ μας. Ναι, η επικοινωνία σας με τους φορείς της υγείας. Πάρα πολύ καλή. Δηλαδή και αναφέρομαι τρίτη είπε βέβαια και το αρμόδιο υπουργείο. Ναι, είναι πάρα πολύ υπουργούς. Καλή. Αλλά και αυτοί και εμείς νομίζω ότι έχουμε ένα τέρας γραφειοκρατίας μπροστά μας. Ένα τέρας γραφειοκρατίας μπροστά μας και μια νομοθεσία η οποία είναι αποτελεσματική. Πολλές φορές αποτελούν εμπόδιο ώστε να κάνουμε πράγματα γρήγορα. Είναι δεν μπορείτε να ξεπεράσετε κάποια προβλήματα. Είναι εξαιρετική και με τον κύριο Κύρκο και με τον κύριο. Ο διοικητής της Τρίτης είπε, προκειμένου να ξεπεραστούμε κάποια προβλήματα. Γιατί μιλάμε για την υγεία, κύριε Δημήτρη. Μπορούμε να κάνουμε. Η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Αυτό είναι το κακό. Δηλαδή ότι μερικές φορές πρέπει να δεν είναι δηλαδή ούτε ένα οικόπεδο ούτε ένα σπίτι. Είναι υγεία. Δηλαδή είναι θέλω ένα γιατρό, το θέλω σήμερα το γιατρό για να αντιμετωπίσω την κατάσταση. Όντως έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι θέμα. Μερικές φορές πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις γρήγορα. Μας εμποδίζει η γραφειοκρατία, μας εμποδίζουν τα νομοθετικά κενά.
μας εμποδίζουν αντιστάσεις του συστήματος, όπως και αυτές διαρθώνται σε διάφορα επίπεδα, αλλά δεν μπορώ να έχω παράπονο από την επικοινωνία μου, τόσο με τον κύριο Κύρκο, όσο και με τον κύριο Γαβριλίδη, όσο και με τον κύριο Παυδόπουλο. Είναι οι αναπληρωτές διοικητές που διοικητές στην Τρίτη, είπε, όπου ανήκει. Ναι, ναι, δεν έχω κανένα παράπονο. Η ανταπόκριση είναι άτυπη. Δηλαδή υπάρχει κατανόηση, υπάρχει συνεργασία, υπάρχει σύμπνοια. Θα πρέπει να λειτουργήσει. Αλλά μερικές φορές υπάρχει και απελπισία. Α, τι σας απελπίζει δηλαδή? Το γεγονός ότι κάποια πράγματα δεν προχωρούν. Όπως? Είπα για τα εμπόδια. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, ζητάς. Αλλά μήπως κάτι διαφορετικό, okay, γι' αυτό ρωτάω. Έχεις ολοκληρώσει όλη τη διαδικασία, περιμένεις έναν παθολόγο γιατρό να έρθει. Κάθε σύνδεση είναι 4 μήνες, 5 μήνες. Αυτό, ναι, είναι πρόβλημα. Αυτό δεν είναι θέμα που υπάρχει να προκήρυξη, υπάρχει δυνατότητα πρόσληψης, ναι, κτλ. 5 μήνες. Υπάρχουν να και οι μνημονιακές δεσμεύσεις που υποθέτω ότι με έναν τρόπο άρρητο αποτελούν εμπόδια σε πάρα πολλά πράγματα να γίνονται γρήγορα. Ναι, όσον αφορά τις. Αλλά δεν μπορώ να καταλογίσω ευθύνες ούτε σε αυτό το ρεχικό επίπεδο που βρισκόμαστε εμείς, ούτε στο ανώτερο που είναι ο κύριος Κύρκος, ούτε στους ίδιους υπουργούς. Τι έκανε. Ναι, θα ήταν καλύτερα αν λειτουργούσε και αν η Τρίτη είχε έδρα τη Δυτική Μακεδονία. Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι, διότι αν μπορούσε να μειωθεί λιγάκι και η γραφειοκρατία, θα ήταν και πιο συχνά οι συζητήσεις. Θα ήμασταν και πιο κοντά δηλαδή. Θα ήμασταν και πιο κοντά. Θα ήταν πραγματικά στο φυσικό επίπεδο πιο εύκολη επικοινωνία. Πραγματικά θα μπορούσαμε να διευθύνσουμε πάρα πολλά ζητήματα. Και αυτό ας το δουν. Μπορεί στα πλαίσια του ανασχεδιασμού του υγειονομικού χάρτη, της συλλειτουργίας των διαφορών νοσοκομείων, γίνει ένα στοιχείο κρίσιμης σημασίας αυτό. Και αν περάσει σε αυτό το επίπεδο, θα μπορούσε και η αυτοδιοίκηση να συνδράμει, ναι, με έναν άλλο τρόπο. Ναι, άλλωστε είναι, και, που είναι, είναι τώρα, και πρόταση του Περιφερειάρχη, είπε, αλλά και του ΜΕΠ πρώτου σαν την Περιφερειάρχη, δύο πράγματα να είναι η Τρίτη ΥΠΕ στην Δυτική Μακεδονία, να λειτουργεί στη Δυτική Μακεδονία. Νομίζω ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα στοίχημα αυτό, να κάνουμε κάτι, έστω και σε πραγματικό στάδιο. Να το κάνει το όλοι. Ναι, εγώ είμαι θετικός να το δούμε, διότι πιστεύω ότι η συνεργασία. Κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή. Η συνεργασία. Ο Περιφερειάρχης έχει κάνει ήδη την πρόταση και είπε ότι θα το δει το θέμα και ότι επιβάλλεται. Οπότε μπορείτε να ξεκινήσετε. Ποια είναι η συνεργασία που έχετε με την πολιτική ηγεσία του τόπου? Να το κάνουμε. Δηλαδή, αν κληθώ να συμμετέχω σε δύο συζητήσεις, θα εκφέρω την άποψή μου, θα καταθέσω τα βιώματά μου, θα δω ότι έχω δει μέχρι τώρα στα 3 διαφορετικά συστήματα στα οποία έχω συλλειτουργήσει. Μπορώ να μεταφέρω και αυτά τα οποία ως αγωνίες μου μετέφεραν και άλλες διοικητές του νοσοκομείου. Από εκεί και πέρα. Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο. Και το οποίο είναι δύσκολο σε τη χώρα είναι η συνέχεια. Το να σχεδιάζουμε πράγματα χωρίς διακοπή. Εάν αυτό το καταφέρουμε κάποια στιγμή, δηλαδή αποκτήσουμε και την αντίστοιχη ωριμότητα, πιστεύω ότι πάρα πολλά πράγματα μπορούν να βελτιωθούν θεματικά, διότι τα μυαλά υπάρχουν. Οι ιδέες υπάρχουν. Η διάθεση υπάρχει. Η διάθεση υπάρχει. Όραμα ναι, υπάρχει και πάνω απ' όλα υπάρχει και διάθεση. Εκείνο το οποίο δεν υπάρχει είναι, α, το έκανε αυτός και επειδή το έκανε αυτός. Πέταξε το στα καλά και των αχρήστων. Εγώ θα κάνω κάτι άλλο καλύτερο. Αυτή την οτροπία, τη λαθασμένη, κατά την άποψή μου, την έχουμε. Το εντοπίζετε αυτό, βλέπετε τέτοιες λεπτομέρειες? Όλοι μας τις βλέπουμε, αλλά δεν θα ήθελα τώρα να αναφερθώ ονομαστικά. Ναι, όχι, δεν υπάρχει λόγος. Μικρές λεπτομέρειες, ωστόσο, ναι, έχουν τη σημασία τους. Είναι θλιβερό αυτό. Δηλαδή, να το πούμε πολύ απλά, να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για συστήματα τόσο πολύπλοκα, τόσο κρίσιμα, τόσο ουσιώδη. Τόσο απαραίτητα για τις ζωές και την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων, που τόσο χρειάζονται κάθε στήριξη, αλλά μάλιστα να είναι συστήματα κατά ψέματα. Οι πόροι που διαθέτουμε οι λίγοι. Ή κάνεις ένα. Τους νοικοκυρεύεις, χρησιμοποιείς με τον ορθολογικό τρόπο και υπάρχει δυνατότητα. Λέω η πόλη, η χρηματοδοτική πόρη. Έτσι ακριβώς. Και από την άλλη μεριά, η ανθρώπινη πόρη είναι πάρα πολύ. Ναι, μιας και μιλάμε για τους χρηματοδοτικούς πόρους. Κατά καιρούς ακούμε ότι υπάρχουν ελλείψεις σε φαρμακευτικό υλικό και σε ξενοδοχειακό υλικό στα νοσοκομεία. Αντιμετωπίζετε τέτοια προβλήματα? Δηλαδή δεν έχετε γάζες ή δεν έχετε εμβόλια? Η φαρμακευτική δαπάνη στα δύο νοσοκομεία έχει αυξηθεί ή προβλέπεται να αυξηθεί μέχρι τις 31 Δεκάτου 2017 κατά 2 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2016 και ήδη έχει εγκριθεί. Δηλαδή έχουν αυξηθεί τα όρια των προϋπολογισμών προκειμένου να εκταμευθούν τα σχετικά ποσά. Αυτά δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν. Και εν πάση περιπτώσει αν ισχύουν, να δούμε και ένα χαρτί. Ότι
προς τη διοίκηση. Προς τη διοίκηση. Ότι λείπουν γάζες, λείπουν πετατίν, λείπουν φάρμακα, λείπει το ένα, λείπει το άλλο. Δεν έχουμε δει τίποτα. Καναλώσιμα δηλαδή και αυτά που τώρα, είναι τα. Εντάξει, μπορεί να, λείπει, μπορεί να λείπουν άλλα πράγματα. Κάποιες κλινικές που δεν είναι επαρκώς στελεχωμένες να έχουν μεγάλους χρόνους αναμονής σχέση με την εξυπηρέτηση. Κάποιοι άνθρωποι πηγαίνουν στα τμήματα επειγόντων περιστατικών να έχουν μεγάλους χρόνους αναμονής. Εντάξει γι' αυτά. Αλλά ό,τι λείπουν τώρα γάζες και φάρμακα, προς Θεού δηλαδή. Και εν πάση περιπτώσει, αν λείπουν. Θα σας κάνουν ένα αίτημα. Προφανώς. Να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Και αν δεν μπορούμε να το λύσουμε το πρόβλημα, θα βγούμε με κάθε ειλικρίνεια και θα πούμε, παιδιά, δεν μπορούμε να το λύσουμε, διότι δεν έχουμε τα χρήματα. Αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι δηλαδή. Ράδιο Αρβίλα θα έλεγε. Ναι, και επειδή αφήσαμε ένα κενό στην επικοινωνία, είπαμε για τους εργαζόμενους γενικότερα, για τους υπευθύνους στον τομέα της υγείας, αφήσαμε την πολιτική ηγεσία του τόπου. Πού είναι απαραίτητη η επικοινωνία, σε ποιο επίπεδο είναι, κύριε Διοικητά? Είναι καλή με όλους. Δηλαδή, ζητάτε κάτι, το έχετε? Τώρα ζητάτε θέλετε κάτι, να... το έχετε, όχι τόσο θέλετε απλά. Να αναφερθώ, δηλαδή, απλά... Θέλετε να αναφερθώ ονομαστικά? Δηλαδή σε ανθρώπους... Αν νομίζετε ανθρώπους, ότι θα είναι χρήσιμο... Ας πούμε, σε ό,τι αφορά τους βουλευτές. Όποτε και αν ζήτησα κάτι, υπήρξε άμεση ανταπόκριση από όλους. Με τον κύριο Δημητριάδη τι είχατε, τι πρόβλημα? Θα σας πω μετά. Κανένα πρόβλημα. Μην το ξεχάσουμε όμως. Κανένα πρόβλημα το μήμη, όχι να μου το επιθυμίσετε. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, κάθε φορά που υποβάλαμε αιτήματα, μας ακούτησαν με προσοχή, τα υιοθετήσανε ως πρώτη στην προτεραιότητα. Ήδη πολλά από αυτά τα έχουν δρομολογήσει. Μας εξηγήσανε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό, εκείνο ή το άλλο. Και ταυτόχρονα έχει δρομολογηθεί και το πολύ σπουδαίο της επέκτασης των εγκαταστάσεων. Το αμάξιο, μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρχει παράπονο. Δηλαδή, ο άλλος σου λέει ότι μπορώ να σου διαθέσω για τα νοσοκομεία 600.000 ευρώ. Λέω. Ναι. Και βλέπεις ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε τα δώσει. Και ταυτόχρονα διαπιστώνεις ότι σε αναθεώρηση του ΕΣΠΑ, που θα γίνει 2018-2019, μπορεί να υπάρξουν πόροι που μπορούν συνέχεια να αξιοποιηθούν. Και τι να υπάρχει παράπονο. Εγώ κάθε φορά που συζήτησα με τον κύριο Καρυπίδη. Όχι επειδή είναι ιδιοκτήτη του καναλιού, προς Θεού τώρα. Μην... Δεν έχει καμία σχέση με το κανάλι. Α, δεν είναι. Προς Θεού τώρα. Ιδιοκτήτη του καναλιού είναι. Δηλαδή, άκουσε ο άνθρωπος τα αισθήματα που ζωή και αυτό και ο κύριος Γιαννακίδης και ο κύριος Λούς Αλεξανδρής, ο οποίος αντικαταστάτης του κύριου Γιαννακίδη. Δηλαδή, δεν υπάρχει τώρα, ξέρετε, μερικές φορές μέσα στην κλεισμότητα του καταστάσεων να ανταλλάξει και κανένα δύο κουβέντες παραπάνω. Ναι, με τον κύριο Δημητριάδη ανταλλάξατε κουβέντες. Όχι. Καταθέσαμε διαφορετικές απόψεις. Η κατάθεση διαφορετικών απόψεων είναι πλούτος. Φτώχεια είναι το να μην. Το να υπάρχουν γνώμες και να μην κατατίθεται. Mm-hmm. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με το μίμη, τον οποίο γνωρίζω ορίστον τον πάρω 30 χρόνια. Θα το στήσετε. Καταλάβατε. Ναι, κύριε Διοικητά. Δηλαδή, θέλω να πω, με ποιον δεν διαφωνούμε. Πείτε μου, κάποιον με τον οποίο δεν διαφωνούμε. Η διαφωνία νομίζω ότι φέρνει και θετικότερα αποτελέσματα. Εάν η διαφωνία οριζόντια σε σύνθεση και στο να εξεταστούν όλες τις πληροφορίες προκειμένου εν τέλει να πάρθει μια απόφαση η οποία θα έχει πιο ρεαλιστικά, πιο ορθολογικά χαρακτηριστικά και να πατάει σε επιστημονικές βάσεις, που είναι το κακό δηλαδή. Ναι, δεν υπήρχε καμία διαφωνία με τον Διεύθυντη, με τον Μίμη. Με τον κύριο Γιαννακίδη, πώς ήταν η σχέση σας? Πάρα πολύ καλή. Ιδιαίτερα θεωρώ ότι. Και το ίδιο το διαπιστώνω τώρα και με τον Ρίσο Αλεξανδρίου. Δηλαδή ότι ήταν απίκο άνθρωπο στα ζητήματα υγείας. Βέβαια, τον κύριο Γιαννακίδη του χρωστάμε και ένα επιπλέον ευχαριστώ εξαιτίας του γεγονότος ότι ως παθολόγος σε κρίσιμες στιγμές υποστήριξε. Έκανε πολλές εφημερίες. Και μάλιστα υποστήριξε χωρίς χρήματα. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό από τη δικιά του μεριά. Δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα και με τον Σταύρο έχω ανταλλάξει και κάνα δύο κουβέντες παραπανήσεις. Αλλά για όνομα του Θεού δηλαδή. Είναι σε επίπεδο καθαρά συνεργασία. Γιατί με την κόρη μου δεν έχω ανταλλάξει, βεβαίως. Με τη γυναίκα μου δεν έχω ανταλλάξει, βεβαίως. Με τον αδερφό μου δεν έχω ανταλλάξει. Βεβαίως. Με σένα, Κατερίνα, δεν έχω ανταλλάξει. Λοιπόν, άρα. Τι είναι εκείνο που σας τι είναι εκείνο που σας θυμώνει στην καθημερινότητα? Η μιζέρια. Δεν μπορείτε τους μίζερους ανθρώπους. Όχι. Όχι. Τι με μίζερες σκέψεις. Το να ασχολείσαι με την πιο απίστευτη λεπτομέρεια. Να χάνεις το δάσος, να επικεντρώνεσαι στο δέντρο και ακόμη χειρότερο στο κλαδί και το φύλλο και την ανατομία του φύλλου και πάει λέγοντας. Δηλαδή αυτό μου είναι εξαιρετικά εκνευριστικό. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το ανοιχθώ. Πρέπει να δούμε το όλο. Πρέπει να δούμε τα σημαντικά πράγματα. Μήπως δεν δίνετε πρωτοβουλία σε κάποιους ανθρώπους και μαζεύονται όλα πάνω σας? Είστε συγκεντρωτικός. Ίσα που επιθυμώ... στο σύστημα όπως αυτό είναι διαρθρωμένο διοικητικά να φιλτράρετε όπως πρέπει στα κατάλληλα επίπεδα
Και ίσα-ίσα που επιθυμώ οι άνθρωποι στα διάφορα επίπεδα, προϊστάμενοι μαζί με τους υφισταμένους τους, να παίρνουν πρωτοβουλίες, να κάνουν πράγματα χωρίς να ενοχλούν, το ενοχλούν εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, πράγματα αυτονόητα πρέπει να τα κάνουν οι ίδιοι. Πράγματα στρατηγικής σημασίας θα πρέπει να τα σκέφτονται και οι ίδιοι. Γιατί το λέω αυτό? Διότι είναι σε πολύ καλύτερη θέση αυτός που ασχολείται με ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο να προτείνει λύσεις, παρά η διοίκηση η οποία στεκόμενη στην κορυφή και μη έχοντας γνώση από όλους τους υπόλοιπους στην πυραμίδα από κάτω, τι να πρωτοσκεφτεί. Εγώ, για παράδειγμα, μαζί με τον αναπληρωτή, τον κύριο Τόλιο και την κυρία Βαρδάκα, δεχόμαστε συνεχώς προτάσεις από το Τμήμα Πληροφορικής, τις οποίες τις βρίσκουμε εξαιρετικά θετικές. Ναι, τις περισσότερες φορές. Και νομίζω ότι έχουμε υποχρέωσή μας, είναι υποχρέωσή μας από τη στιγμή που δεν διαπιστώσουμε ότι μπορούν να έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα, τις υιοθετήσουμε κιόλας. Δεν έχει σημασία όποιον εκπορεύει τη ιδέα. Σημασία έχει αν η ομάδα, η συλλογικότητα εκτιμήσει ότι η ιδέα είναι θετική και επίσης ακόμη καλύτερα εάν το σύστημα είναι σε θέση να την υλοποιήσει κιόλας. Από εκεί και πέρα, τι σε νοιάζει, ποιος επαιτεί, δηλαδή εδώ δεν βάζουμε παράσημα. Όχι. Έτσι συμβάλλουμε στο τα πράγματα γίνουν καλύτερα. Ωραίο αυτό. Με τα παράσημα μου άρεσε πάρα πολύ. Κύριε Διοικητά, σήμερα υπάρχει ένα δημοσίευμα στο παρασκήνιο του healthweb.gr. Είναι ένα site που το αναδημοσιεύει το Kozan.gr. Ορίστηκε, λέει, η Επιτροπή Αξιολόγησης για την Προμήθεια ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου συστήματος υπερηχοκαρδιογράφου, που τον περιμένετε στην καρδιολογική κλινική, που κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της καρδιολογικής κλινικής χωρίς να υπάρχει κανένας γιατρός και ειδικά καρδιολόγος. Και μάλιστα είναι 5 τα τακτικά μέλη, άλλα 5 τα αναπληρωματικά μέλη, και διερωτάται η δημοσιογράφος, δεν μπορούσε να τοποθετηθεί και ένας γιατρός. Καρδιολόγος για να δει. Πιστεύω ότι το δημοσίευμα αυτό είναι σκόπιμο και έγραψα και ένα σχόλιο δεικτικό στο Facebook, ίσως δεν θα έπρεπε. Το μετανιώνω τώρα δηλαδή, εν πάση περιπτώσει το έγραψα. Το οποίο είχε, δεν θυμάμαι τώρα τι καλά, έλεγε περίπου το εξής. Τι συμβαίνει όταν προσπαθείς, όταν λες ότι έχεις πιάσει τσιπούρα, ενώ στην ουσία δεν έχεις πιάσει ούτε γύλο. Γύλο είναι ένα ψαράκι βρώμικο το οποίο πηγαίνει στα λιμάνια. Σαν το γάβρο. Όχι, μικρούτσικο δεν τρώγεται. Λοιπόν. Τι συμβαίνει? Καταρχήν, οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται από ειδικούς. Καρδιολόγους, υπεύθυνους του βιοιατρικού εξοπλισμού κτλ. Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών βγαίνει από κληρώσεις. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Η Επιτροπή όμως έχει δικαίωμα εγγράφως να ζητήσει τη γνώμη του οποιοδήποτε εμπειρογνώμονα. Ακόμη και του καθηγητή του Εθνικού Μεσόγειου Πολυτεχνείου. Προκειμένου να αποφαθεί εάν ο προμηθευτής δίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην προκήρυξη. Επομένως, ποιο είναι το θέμα? Διότι οι διαδικασίες της αξιολόγησης περιλαμβάνουν ουσιαστικά τρία πράγματα. Το πρώτο είναι αξιολόγω τα χαρτιά, αν έχει φορολογική ενημερότητα, αν έχει ασφαλιστική ενημερότητα, αν μπλα 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 κτλ. Το δεύτερο είναι τεχνικές προδιαγραφές. Και το τρίτο είναι οι οικονομικές προφορές. Αν κάποιος τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές, τότε επιλέγει το μειοδότη. Αυτό είναι δύο νούμερα συγκρίνεις. Άρα μπορεί να τη συγκρίνει οποιοδήποτε, ακόμη και αν είναι πρώτη δημοτικού. Το πρώτο, το να ελέγξει τα χαρτιά αν υπάρχει φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και. Υπάρχει νομικό σύμβολο στο νοσοκομείο, που μπορεί ανά πάση στιγμή να του απευθύνει το ερώτημα, εάν τα χαρτιά τα οποία έχει καταθέσει όποιο είναι εντάξει. Πάμε τώρα στις τεχνικές προδιαγραφές. Τι θα εμποδίσει την Επιτροπή Αξιολόγησης να ρωτήσει την τεχνική υπηρεσία, την προϊσταμένη του βιοιατρικού εξοπλισμού, 40 καρδιολόγους, εάν το μηχάνημα το οποίο έρχεται τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού? Επομένως, δημιουργούνται εντυπώσεις από το τίποτα. Λέμε για να λέμε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Έχω εμπειρία από το ΤΕΗ, μακράν, πολύ μακριά εμπειρία σε συμμετοχή σε διαγωνισμούς. Κάποια στιγμή, πριν από 20 χρόνια, με είχαν βάλει να αξιολογήσω διαγωνισμό για πληροφορικά συστήματα, ενώ δεν είχε καμία σχέση με αυτά, δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή μου πληροφορική. Έκανα 40 τηλέφωνα και ήμουν καλύτερα σε θέση από τον καθένα να δω εάν κάποιος ήταν σε θέση να δώσει πραγματικά στοιχεία ή αν ήταν σε θέση να δώσει ψεύτικα στοιχεία.
Ρωτώντας, πηγαίνεις και στην πόλη. Είναι μια επιτροπή είναι η οποία θα ρωτήσει όλους τους ειδικούς. Προφανώς, εάν χρειαστεί. Θα πιστοποιήσει αν είναι κατάλληλο το μηχάνημα και από εκεί και πέρα το μηχάνημα. Όλοι έλογα όντα είμαστε. Έλογα όντα είμαστε. Να αξιολογήσει ο καρδιολόγος, να τον αποσπάσει τον καρδιολόγο τώρα από την καρδιολογική κλινική. Για να έρθει να αξιολογήσει την προσφορά ή τις τεχνικές προδιαθέσεις που ο ίδιος ενδεχομένως συνέταξε. Δεν απαγορεύεται κιόλας να το κάνει αυτό. Το ίδιο πρόσωπο δηλαδή να συντάσσει τις τεχνικές προδιαθέσεις και να αξιολογεί ταυτοχρόνως. Ναι, γιατί μπορεί ο καθένας να σκεφτεί ό,τι θέλει. Εκπαιδευτικός, μιας και είπαμε, εσείς ο ίδιος είπατε ότι ως εκπαιδευτικός καθηγητής συμμετείχατε σε διαγωνισμούς. Εκπαιδευτικός, λοιπόν, να σας εκφράζει ο τομέας της εκπαίδευσης ή της υγείας. Δύσκολα ερωτήματα τώρα. Δεν είναι θέλω να τα πούμε όλα σήμερα. Είναι και οι δύο. Καταρχήν, αυτές οι υπηρεσίες ανήκουν εμπίπτουν στα βασικά αγαθά, στα οποία κάθε πολίτης πρέπει να έχει αφαίρει το δικαίωμα πρόσβασης και ποιοτικής μάλιστα. Ήταν μεγάλη μου χαρά που είχα αυτή την ιδιότητα για πάρα πολλά χρόνια στο ΤΕΔΙΚ της Μακεδονίας. Έχω τις καλύτερες εντυπώσεις, κυρίως με την επαφή μου, από την επαφή μου με τον νέο κόσμο, από τα μαθήματα που έκανα, από τη συνεργασία με νέους ανθρώπους. Με βοήθησε και πάρα πολύ αυτό, ώστε να έχω πολλές φορές και μια ανοιχτή αντίληψη για τα πράγματα, περισσότερο ελεύθερη και με πολλούς βαθμούς ελευθερίας. Γιατί ακούγατε. Βεβαίως, όταν σε νέους ανθρώπους ουσιαστικά τους επηρεάζει, αλλά κυρίως που σας έθετα, κυρίως επηρεάζει. Που συζητούσατε, κουβεντιάζατε. Η διαφορά είναι ότι εκεί, ναι, βέβαια, ένας χώρος επιθυμητός, αγαπητός, χρήσιμος στην ουσία του, αλλά εδώ δεν υπάρχει το στοιχείο, νομίζω ότι το αναφέρετε κάποια στιγμή πριν. Δεν υπάρχει το στοιχείο της αναβλητικότητας. Δεν μπορείς να πεις. Ναι, το είπα. Ότι η υγεία δεν το κάνω αυτό σήμερα, το κάνω αύριο. Κάτι το οποίο μπορούσε να κάνεις στον χώρο της εκπαίδευσης. Νομίζω ότι αυτή είναι η σημαντική. Στον χώρο της εκπαίδευσης μπορούσατε να διορθώσετε ένα γραπτό την επόμενη μέρα. Βεβαίως. Να ζητήσω και μια παράταση διόρθωση των γραπτών. Τώρα όμως πρέπει όλα να είναι άμεσα. Τώρα πολλές φορές. Και πολύ γρήγορα, γιατί από μια κλωστή κρέμεται η ζωή και ενός συνανθρώπου. Δεν ξέρω αν άλλα συστήματα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Ίσως ο στρατός είναι το χαρακτηριστικό, η αστυνομία, η περιοριστική υπηρεσία και η υγεία. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες μαζί σας, κύριε Διευθυντά. Σε σχέση με τους χρόνους μπορείς να είσαι λιγότερο. Επειδή όμως έχω αρκετά ζητήματα όμως που θέλω λίγο να τα δούμε και να τα κουβεντιάσουμε. Να συντομεύουμε, είμαι λίγο φλίαρος. Όχι, δεν είστε καθόλου φλίαρος, πάρα πολύ ωραία τα λέτε. Χωρίς διάθεση να κάνω το αγιογράφημά σας. Εγώ αλήθειες λέω και το ξέρετε πολύ καλά και με γνωρίζετε και από την άλλη πλευρά. Όπως θέλετε. Και ξέρουμε και πότε θυμώνουμε και τι λέμε, γιατί τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Τα τελευταία δύο χρόνια, κύριε Διοικητά, κύριε Χιωτίδη, έχουμε μία αύξηση στην προσέλευση των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας, της ευρύτερης περιοχής, στα δύο νοσοκομεία. Εγώ να ρωτήσω το εξής, πού οφείλεται, στο ότι έχουμε καλή στελέχωση των νοσοκομείων ή στην οικονομική κρίση? Οφείλεται και στα δύο. Και ο αριθμός είναι πόσο είχαμε προσέλευση τον τελευταίο χρόνο. Τα δύο νοσοκομεία αυτή τη στιγμή εξυπηρετούν 200.000 περιπτώσεις σε αιτήσια βάση. Το τονίζουμε, 200.000 περιπτώσεις. Με την έννοια ότι ένας ασθενής μπορεί να έρθει. Όλος ο πληθυσμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ναι, βεβαίως. Πραγματοποιούν 1.000.000 εργαστηριακές εξετάσεις. Κάνουν 6.000-7.000 χειρουργία διαφοριωδό το χρόνο και ούτω καθεξής. Και αυτά είναι στοιχεία. Για μερικούς που λένε ότι ποιος θα πάει στο νοσοκομείο και γιατί να πάει στο νοσοκομείο και τι πίστευε να δεχτεί στο νοσοκομείο. Όποιος τα λέει αυτά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, απευθύνεται μια ανοιχτή πρόσκληση να έρθουν μια μέρα για να δουν τι γίνεται στο νοσοκομείο. Όχι, θέλω να πω δηλαδή. Για να πιστούν και οι πλέον άπιστοι. Και ο πλέον άπιστος, εάν δείτε τα στατιστικά στοιχεία, που θα έπρεπε κανονικά και οι δημοσιογράφοι αυτά να τα δίνουν, γιατί υπάρχουν διαθέσιμα. Και μάλιστα όχι μόνο σε αιτήσια βάση, αλλά και σε μηνιαία βάση. Μου δίνετε μια πολύ καλή ιδέα. Κάθε μήνα λοιπόν, στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ, θα έχουμε τα στοιχεία. Δικό σας θέμα είναι να το κάνετε, προκειμένου να διαπιστώσει ο κόσμος στην πράξη πόσο κόσμος εξυπηρετείται και τι ωφέλειες μπορεί να δεχτεί από αυτό το σύστημα. Οι περισσότεροι λένε, επειδή ακριβώς δεν τους έχει συμβεί να πάνε. Και άρα δέχονται ασμένους εκείνα τα οποία ακούν στο καφενείο. Όσοι έχουν πάει, λένε άλλα πράγματα. Απόδειξη αυτού είναι ότι
Οι επιστολές διαμαρτυρίας την τελευταία διετία μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών έχουν μειωθεί αρνητικά, εκθετικά, προς τα κάτω. Αυτά δηλαδή μειώθηκαν, αυξήθηκαν όμως τα ευχαριστήρια. Αυξήθηκαν επίσης, πάρα πολύ τα ευχαριστήρια. Ναι, όπως επίσης αυξήθηκαν πάρα πολύ και οι δωρεές. Βεβαίως, το ένα πολύ σας, σημαντικό λοιπόν κομμάτι, πολύ σημαντικό κομμάτι. Ναι, να απαντήσουμε λίγο. Οικονομική κρίση ή η καλή στελέχωση των νοσοκομείων μας. Η οικονομική κρίση, τι κάνει, μειώνει το εισόδημα των εργαζομένων. Η μείωση του εισοδήματος από τους ανθρώπους. Έχουμε 5 λεπτά στη διάθεσή μας. Να πάνε στο ιδιωτικό τομέα. Άρα λοιπόν, όσοι άνθρωποι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα, έρχονται στα νοσοκομεία. Δεύτερο, έχει αλλάξει και αυτό είναι πολύ μεγάλη τομή και πολύ σπουδαία κοινωνική προσφορά. Έχει αλλάξει το θέμα της κοστολόγησης. Σήμερα δεν πληρώνει κανείς τίποτα. Είτε είναι ασφαλισμένος, είτε είναι ασφάλιστος. Αυτά τα δύο ούτε πράγματα. Ούτε χρεώνεται στην εφορία, τα προηγούμενα, ούτε τα οποία είναι τα βασικά. Συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει αυξηθεί και ποσοτικά, με την έννοια της στελέχωσης, αλλά και ποιοτικά η παρεχόμενη υπηρεσία, κυρίως από τη μεριά του ιατρικού τομέα, αλλά και του νοσηλευτικού τομέα, τρομώ να πω, διότι το ένα πάει χέρι-χέρι με το άλλο. Δηλαδή, θέλω να απαξιώσω το νοσηλευτικό, διότι γιατρός χωρίς νοσηλευτή δεν υπάρχει, δεν ξέρετε. Γίνεται. Ούτε το αντίστροφο. Οι εξετάσεις γίνονται λοιπόν, με την παρουσία τούτου, και νοσηλευτή. Και η προσφορά αυτών των ανθρώπων, σύντομα γεγονός ότι έχει υπερστελεχωθεί το σύστημα σε σχέση με τι υπήρχε πριν, όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε μια ιδιαίτερα αυξημένη προσέλευση στα νοσοκομεία και κυρίως έχουν οδηγήσει στην αίσθηση της ασφάλειας που νιώθουν οι πολίτες σε σχέση με τις υπηρεσίες που μπορούν να δεχτούν στα νοσοκομεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλα άριστα και ότι δεν υπάρχουν πλευρές προβληματικές και ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι προβληματικοί, ότι δεν υπάρχουν κλινικές προβληματικές για να είμαστε και προσγειωμένοι. Ναι, αυτά τα είπαμε, τα προβλήματα προς Θεού δηλαδή, εντάξει, και τα αναφέρετε αναλυτικά. Ναι. Εγώ έβαλα παράλληλα και άλλα δύο ζητήματα, ότι έχουμε μία αύξηση στις δωρεές. Ναι, αυτό είναι καταπληκτικό. Και έχουμε συμβαίνει και πολλές ευχαριστήριες επιστολές που παλιά δεν το βλέπαμε. Ναι, πράγματι συμβαίνουν αυτά. Κατά την άποψή σας, πού οφείλεται αυτό στο ότι έχουμε αύξηση στις δωρεές? Τι να σας πω, τι νομίζω ότι είχαμε, έφυγε νωρίς. Σε συνθήκες παρετεμένης κρίσης, το αίσθημα αλληλεγγύης που έχουν κάποιοι άνθρωποι μέσα τους. Δεν βλέπουμε ακόμη και σε δρόνια φέρνουν μαξιλάρια. Εκφράζεται, βγαίνει στην επιφάνεια, εκφράζεται πιο έντονα, διότι πραγματικά αυτή την περίοδο υπάρχει αναγκαιότητα. Από την άλλη μεριά βλέπουν την υπερπροσφορά, την υπερθυσία, την υπερπροσπάθεια από τη μεριά ανθρώπων που λειτουργούν στο σύστημα. Δεν συμπεριλαμβάνουν τη διοίκηση. Προσέξτε, δηλαδή οι δωρεές γίνονται διότι εκτιμούμε τον γιατρό τάδε, την κλινική τάδε, την νοσηλεύθερη τάδε κτλ. Όχι τον διοικητή τάδε. Αφήστε εμάς, όχι τον διοικητή τάδε. Δεν είναι δηλαδή επιτυχία του χιωτίζει οι δωρές. Είναι επιτυχία του συστήματος που, όπως είπα, είναι μια συλλογική προσπάθεια. Όλων είναι επιτυχία. Είπαμε άλλωστε, είστε υπέρ της συζήτησης και όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε ακόμη περισσότερα. Και επειδή πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά, είναι ένα ζήτημα που θέλω να. Εγώ δεν θέλω να κλείσουμε, απλά είναι ο τηλεοπτικός χρόνος. Όπως θέλετε. Και θα έχουμε και τη δυνατότητα να τα πούμε πολύ σύντομα. Πολύ ευχαριστώ. Με το που πήγατε στην Φλόρινα και στο νοσοκομείο της Φλόρινας και αναλάβατε και εκεί την διοίκηση, έτσι υπάρχει μια έντονη ανησυχία ότι επειδή δεν είναι καλά στελεχωμένο το νοσοκομείο της Φλόρινας, πιθανά να συγχωνευτεί με αυτό της Πτολεμαΐδας. Και όταν λέμε συγχώνευση, δηλαδή να βάλει λουκέτο και να μεταφερθούν όλες οι κλινικές δεν στο Ποδοσάκιο. Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο σε κανένα επίπεδο. Εσείς δεν πήγατε εκεί να κλείσετε, να φανταστώ. Προφανώς. Πήγατε εκεί να βοηθήσετε για να λειτουργήσει καλύτερα. Να στηθεί στα πόδια του και επειδή είναι υποστηλεγωμένος στη συνεργασία με όλους τους άλλους εκεί, να κάνουμε 5 πράγματα ώστε και οι πολίτες της ακριτικής Φλόρινας, αλλά και όσοι άλλοι προσέχονται σε εκείνο το νοσοκομείο, να δέχονται τις υπηρεσίες που έχουν δικαίωμα να δέχονται. Προς Θεού δηλαδή τώρα. Δηλαδή, να πάω εγώ τώρα τι είμαι δηλαδή. Είμαι δολοφόνος επιχειρήσεων, να πάω να κλείσω μια επιχείρηση. Προς Θεού δηλαδή. Αυτά γίνονται αλλού. Λοιπόν, πάω να βοηθήσω, να σταθεί στα πόδια. Αν τα καταφέρω, έχει καλό. Αν τα καταφέρω, okay, να είμαι ευάλωτος σε κάθε κριτική. Τώρα, σας δίνω 5 ονόματα, ένα σχόλιο και κλείνουμε. Ναι. Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θόδωρος Σαρπίδης. Σας είπα και πριν. Ένα σχόλιο. Μία κουβέντα. Καλώς. Νιώθω ότι κάθε φορά που συζητάμε, είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο, ότι ακούει. Αντιπεριφερειάρχης Σταύρος Γιαννακίδης μέχρι πρότινος. Πολύ καλές σχέσεις και επιπλέον τις ευχαριστίες μου, διότι σε κρίσιμες στιγμές προσέφερε και ως γιατρός. Δήμαρχη Κοζάνης και Πτολεμαΐδας. Ξεκινάμε με Κοζάνη Λευτέρης Ιωαννίδης. Όταν ζήτησα πράγματα, με δεχτήκανε και συζητήσαμε αυτά τα πράγματα όχι μόνο με τον Δήμαρχο,
αλλά και με επιτελείο στελεχών του Δημάρχου. Και νομίζω ότι αυτά τα οποία έχουμε ζητήσει έχουν δρομολογηθεί ήδη. Σάββα Ζαμανίδης. Το αντίστοιχο είχε και με τον Σάββα Ζαμανίδη, με τη διαφορά ότι με τον Σάββα συναντιόμαστε τετατέτ. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πολύ καλές σχέσεις. Και μην γιατί βασικά ενδιαφέρονται οι δήμαρχες τρίχου στα νοσοκομεία, λίμωνο τώρα, γιατί τα θέτουν και αυτοί ως πρώτη προτεραιότητα. Μην αντιπεριφερειάρχης υγείας ο Ρούσος Αλεξανδρής. Με τον Ρούσο έχω μια εξαιρετικά σημαντική σχέση, με την έννοια ότι για χρόνια ολόκληρα αντιπαρατηθέμεθα πολιτικά, έχω βαθιά εκτίμηση στο μυαλό του, αλλά νομίζω ότι θα τα πάει εξίσου καλά και σε συνεργασία με την Περιφερειακή Αρχή και στον τομέα της υγείας. Άλλωστε, όπως και ο Σταύρος Γιαννακίδης, είναι και άνθρωποι που υπηρετούν την υγεία. Το λειτουργήμα αυτό. Έχετε μία λευκή κόλλα μπροστά σας. Ναι. Σηκώστε την λίγο, γιατί ρίχνατε το μάτι πιθανά να θεωρεί κάποιος ότι κάτι γράφεται και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Ωραία. Σημειώστε κάτι. Ποιο είναι το όραμα του Γιώργου Χιωτίδη? Όταν φύγω από τα νοσοκομεία να λένε ότι αυτός ο διοικητής προσπάθησε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο Κόκκινο. Να είστε καλά, ιδιαίτερα που ξεκινήσαμε μαζί την φετινή σεζόν. Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Να είστε καλά, κύριε διοικητή. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και εσάς που μείνατε μαζί μας. Εμείς εδώ θα είμαστε κάθε Πέμπτη στις 10:30 το βράδυ. Να είστε όλοι καλά και πάνω απ' όλα υγεία να έχουμε. Καληνύχτα.